Τεράστιες αντιδράσεις προκάλεσε ο καθηγητής ιατρικής και υποψήφιος βουλευτής Εύβοιας με τη Νέα Δημοκρατία, Σπύρος Πνευματικός, και αυτό διότι μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky, είπε πολύ κοινικά ότι η καρκινοπαθής τελικού σταδίου είναι μια τεράστια επιβάρυνση για το κράτος και τα νοσοκομεία. Πόσες από αυτές τις πράξεις που κάνουμε κάθε μέρα χρειάζονται? Δηλαδή, ένα κόστος τεραστίων διαστάσεων μπορεί να γίνει αν περιορίσουμε μερικά από αυτά τα πράγματα που δεν χρειάζονται να γίνουν. Δεν σημαίνει ότι δεν αγαπάμε τον άρρωστο, αν πάμε και του πούμε ότι δεν έχει νόημα να κάνουμε αυτό για σας. Όχι, γιατί ένας καρκινοπαθής τελικού σταδίου δεν είναι υποχρεωτικό, δεν θα τα καταφέρει, δεν έχει καλή πρόγνωση. Πρέπει κάποια στιγμή να τραβήξουμε μια γραμμή, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορούμε να αντεπεξέλθουμε στα έξοδα που χρειάζονται για την αντιμετώπιση με ανθρώπου. Υπάρχει ένα σημείο λοιπόν που δεν έχει λόγο να κάνεις κάτι παραπάνω. Βέβαια θα μου πει κάποιος ότι ο καλός Θεός έχει αποφασίσει διαφορετικά. Μα πράγματι, αλήθεια είναι αυτό το πράγμα. Αλλά όμως στο τέλος της ημέρας, πώς θα γίνει, τι θα γίνει? Αυτά τα πράγματα τα έχουν δει. Η Αμερική είναι ένα τρομακτικό παράδειγμα, γιατί ψάχνουν τα πάντα. Ψάχνουν το κόστος, ψάχνουν το κόστος των πράξεων, το cost benefit ratio σε μια πράξη κτλ. Όταν είχαμε πρωτοπάει την αρχή τη δεκαετία του 90 με τη γυναίκα μου στην Αμερική, η πρώτη συζήτηση που είχαμε ακούσει ήταν πραγματικά πόσο ακριβό είναι το αμερικάνικο σύστημα. Γιατί ήταν τόσο πολύ ακριβό? Γιατί όλοι φτάνανε στο νοσοκομείο σε όποια κατάσταση και ήταν και γινόταν τα πάντα για όλου. Και με αυτόν τον τρόπο ανακαλύψανε ότι μετά από λίγο καιρό θα μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες σε κανέναν. Άρα θα πρέπει να κάνουν μια σχετική επιλογή το πόσο έξοδο, πόσο μπορούν να ξοδέψουν. Ακούγεται λίγο κοινικό, δεν είναι κοινικό, είναι ανθρώπινο.